Τέτοιες ώρες τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επειδή πολλά χρόνια τώρα έχουμε συνηθίσει κάθε φορά που συμβαίνει μια καταστροφή να ακούμε πολλά λόγια και πολλά θα, κρατάμε μικρό καλάθι και εμπιστευόμαστε πρώτα απ' όλα εμάς τους ίδιους, τον αγώνα μας, την πάλη μας, για να μπορέσουμε να τους πιέσουμε για να κάνουν κάποια από αυτά που υπόσχονται. Γιατί και αυτά είναι ψίχουλα. Δεν φτάνουν να λύσουν τα ουσιαστικά προβλήματα που πρόκυψαν από αυτή την κακοκαιρία, όπως και μάλιστα σε μια περίοδο όπου αυτό το πράγμα, η πλημμύρα που έγινε εδώ στην Καρδίτσα, αυτή η καταστροφή, συνυπάρχει μαζί με την οικονομική κρίση που την πληρώνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα και δεν λέει να σταματήσει και έρχεται και καινούρια, συνυπάρχει με τον κορονοϊό και την πανδημία και με μια σειρά άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγρότης, ο καταστηματάρχης, ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, η κάθε λαϊκή οικογένεια και εδώ στην Καρδίτσα. Και βέβαια, με αυτή την ευκαιρία, θέλουμε ξανά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας που χάσαν δικούς τους ανθρώπους εξαιτίας αυτής της κακοκαιρίας, αλλά κυρίως πρέπει να δούμε ότι αυτή η κατάσταση που βιώνει σήμερα η Καρδίτσα αυτές τις μέρες, που πράγματι είναι πρωτόγνωρη, θα μπορούσε κανένας να την πει, δεν υπάρχει σε όλη την πόλη πρωτεύουσα νομού, σε καμιά άλλη πρωτεύουσα δεν έχω δει χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, στην ηλικία που είμαι, που να έχει τέτοια ολική καταστροφή, με λάσπη μέσα στην πόλη. Εντάξει, πλημμυρίζαν χωριά, συνοικίες κλπ. Αλλού όμως αυτό το πράγμα δείχνει πολλά ζητήματα και αναδεικνύει τεράστιες ευθύνες του κεντρικού μηχανισμού, του κράτους, της κυβέρνησης και όλων όσων έχουν κυβερνήσει αυτό εδώ τον τόπο. Δηλαδή αυτές οι τεράστιες ελλείψεις του κεντρικού σχεδιασμού που λέμε, της τοπικής διοίκησης επίσης, είναι εγκληματικές ευθύνες, γιατί δεν πάρθηκαν μέτρα πολιτικής προστασίας ούτε για τη στιγμή. Δεν λέω για την πρόβλεψη και για τα έργα που έπρεπε να κάνουν, που αυτά είναι, πρέπει να είναι προτεραιότητα, αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά, μια σειρά τέτοια έργα, αλλά ούτε και τις ώρες της καταστροφής μπόρεσε ουσιαστικά να λειτουργήσει στοιχειωδώς ο κρατικός μηχανισμός και δείχνει τις τεράστιες ελλείψεις διαχρονικά. Δεν είναι θέμα ικανότητας μόνο. Είναι θέμα και τι προσωπικό έχεις, τι υποδομές έχεις, πώς τις τελεχώνεις, πώς βάζεις τον κόσμο να δουλέψει, πώς τον πληρώνεις καλά, πώς τον εκπαιδεύεις καλά, πώς έχεις τα απαραίτητα εργαλεία και τις άλλες υποδομές για να μπορέσεις να στρέψεις αλλού την οργή του νερού και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, και επειδή έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα σε αυτόν τον τόπο, έχουμε θρηνήσει να χάνονται περιουσίες, να χάνονται σπίτια, λαϊκές κατοικίες, να χάνονται το βιός των ανθρώπων, τα καταστήματα που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο, να χάνονται τα χωράφια, να χάνεται το ζωικό, ουσιαστικά αυτό που έχει ο κτηνοτρόφος, ο αγροκτηνοτρόφος που δεν μπορεί αλλιώς να επιβιώσει και να ψάχνει στον ποινιό και στη θάλασσα κάτω που έχουν πάει τα ζώα που πνίγηκαν από αυτή την καταστροφή. Άρα λοιπόν λέμε ότι ξεκάθαρα το λέμε εμείς και δεν το λέμε μόνο τώρα, ούτε το κάνουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους. Έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν και τώρα και του ΣΥΡΙΖΑ πριν. Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί δεν οργάνωσαν αντιπλημμυρικά έργα, δεν οργάνωσαν απαραίτητες υποδομές ώστε να σωθεί ο κόσμος, να σωθεί η Καρδίτσα και η πόλη και τα χωριά του νομού και οι περιουσίες των συνανθρώπων μας. Η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης μας έχετε ακούσει να λέμε πάρα πολλές φορές και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, έχει σήμερα
όλες τις δυνατότητες για να λύσει τέτοια προβλήματα και για να προβλέψει καταστάσεις και για να μην λέμε φταίει το κακό το ριζικό μας ή φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μα πάντα θα υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα κάποια στιγμή. Έτσι είναι η ίδια η φύση. Αιώνες τώρα αυτό συμβαίνει. Όμως σήμερα έχουμε τα απαραίτητα μέσα. Έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, τη γνώση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους επιστήμονες που μπορούν και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολιτική θέληση. Χρειάζονται αποφάσεις κεντρικές. Χρειάζεται άλλη οργάνωση συνολικά της κοινωνίας, της οικονομίας, των υπηρεσιών. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει πάντα να βάζουμε το χέρι επί των τύπων των ύλων και όχι μόνο να βλέπουμε αυτό που φαίνεται κάθε στιγμή. Γιατί κάποια πράγματα και ψίχουλα και κάποια επιδόματα λίγα, όπως εξάγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να δοθούν. Αν δοθούν βέβαια και αυτά, θα δούμε στην πράξη, γιατί η Εύβοι ακόμα περιμένει. Άλλες περιοχές, η Μάνδρα στην Αττική, άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα ακόμα περιμένουν, ακόμα και τα ψίχουλα, όχι για σοβαρότερα έργα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ότι εδώ πρέπει να πάμε πιο βαθιά, να σκεφτούμε τι φταίει, ποια είναι η αιτία, ποιοι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα και δημιουργούν τέτοια προβλήματα στις ζωές μας, στις περιουσίες μας, στους συνανθρώπους μας. Ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ, εκτός από τα άμεσα μέτρα, δηλαδή η τροφή, η υγειονομική περίθαλψη, τα μέτρα προστασίας που χρειάζονται, η χορήγηση κλινοσκεπασμάτων για όσους λείπουν κλπ. Να αντληθούν τα νερά από παντού, από τα καταστήματα, από τις πόλεις, από τα χωράφια, από τις αυλές, από τα σπίτια, από παντού όπου υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εκτός από το να καταγραφούν γρήγορα οι ζημιές και να αποκατασταθούν πρέπει άμεσα όλες οι ζημιές και στις οικίες και στις οικοσκευές και στον εξοπλισμό και στα αυτοκίνητα και στις καλλιέργειες παντού. Και βεβαίως αυτό εμείς που προτείνουμε και θα παλέψουμε είναι 100% αποζημιώσεις αυτά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις που βάζουν έτσι ώστε να μπλέκει ο καθένας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και να μην μπορεί να πάρει μετά αυτά που του χρειάζεται, μπλέκει σε έναν κυκαιώνα χαρτιών και δεν μπορεί να πάρει αυτό που χρειάζεται. Άρα 100% χωρίς δάνεια, 100% με ευθύνη του κράτους. Επίσης, να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν αμέσως τα έργα, τα αντιπλημμυρικά που είναι άκρως απαραίτητα, γιατί έρχεται χειμώνας, τώρα αρχίζει να βρέχει πάλι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Και εδώ πάλι χρειάζονται αυτά τα έργα να γίνουν και χρειάζεται το σχέδιο να εκπονηθεί εδώ και τώρα. Δεν χωράει αναβολή δηλαδή αυτό το πράγμα. Και τα αντιδιαβρωτικά έργα για τις καμένες κυρίως περιοχές που έχουμε εδώ και στο νομό της Καρδίτσας όπως και αλλού θα πρέπει να γίνουν σε όλες τις εκτάσεις των ορεινών όγκων. Επίσης, τα άμεσα μέτρα για αποκατάσταση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης με καλό ποιοτικό νερό, η αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης όλων των χωριών. Αυτά είναι τα άκρως απαραίτητα ζητήματα. Εμείς λέμε επίσης το εξής, και θα το παλέψουμε και μέσα στη Βουλή. Δεν μπορεί να ξεπεράσει έτσι με ένα επιδοματάκι η κυβέρνηση αυτή την τεράστια καταστροφή. Χρειάζεται να δοθεί μηνιαίο επίδομα στο ύψος του χαμένου εισοδήματος που είχε ο καθένας. Δηλαδή, τι είχε ο καταστηματάρχης αυτό το μήνα, τι θα έβγαζε, σε αυτό το ύψος πρέπει να είναι το επίδομα. Τι θα έβγαζε ο αγρότης και θα έπαιρνε αυτό το μήνα, αυτό. Τι θα έπαιρνε ο εργάτης, ο υπάλληλος, αυτό το μήνα και το έχασε, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί καταστράφηκε η επιχείρηση κλπ. Άρα, αυτά πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα και σε αυτή την κατεύθυνση θα παλέψουμε. Δεν πρέπει να χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του και πρέπει τα χρέη να παγώσουν και για τις μικρές επιχειρήσεις, τους καταστηματάρχες και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους πληγέντες όλης της περιοχής, εργαζόμενους και λοιπά οικογένειες που υπάρχουν και για την εφορία και για τον ΟΑΕ και για το Δήμο και για τις τράπεζες,
χωρίς προσαυξήσεις και τόκους. Χρειάζεται απαλλαγή από τον έμφυα, εντελώς απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και αλληλεγγύης και από τα δημοτικά τέλη οπωσδήποτε για τις μικροεπιχειρήσεις όλου του νομού της Καρδίτσας που πλήγηκαν. Και αυτό δεν μπορεί να ισχύει για ένα εξάμηνο, όπως είπε πάλι χτες ο Πρωθυπουργός. Γιατί σε ένα εξάμηνο θα έχει ο καταστηματάρχης, ο αγρότης, ο εργάτης εδώ να πληρώσει τον ένφια, να πληρώσει το φόρο, να πληρώσει τα χρέη στις τράπεζες. Ποιον κοροϊδεύουνε? Πρέπει να είναι μόνιμα μέχρι να αποκατασταθεί το εισόδημα, να αποκαταστούν οι επιχειρήσεις, να αποκαταστούν οι καλλιέργειες, τα πάντα, και να μπορεί ο άλλος να έχει το αξιοπρεπές εισόδημα που δικαιούται και που παλεύει μια ζωή γι' αυτό και τώρα το έχασε από αυτή την κατάσταση. Και φυσικά υπάρχουν άλλα ζητήματα σοβαρά. Πρέπει να μπει σε προτεραιότητα το νοσοκομείο. Ενημερωθήκαμε ότι τρεις από τις χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν γιατί πλημμύρισαν, μπήκαν νερά μέσα. Και αυτό γίνεται σε συνθήκες που η σωλική καταστροφή από τις πλημμύρες, σε συνθήκες που έχει την πανδημία του κορονοϊού, που έχει οικονομική κρίση, που έχει ο κόσμος μια σειρά άλλες χρόνιες ασθένειες που πάμε να τις ξεχάσουμε. Γιατί υπάρχουν και οι καρκίνοι, υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο και πάει λέγοντας, και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν, μαζί με το κέντρο υγείας που καταστράφηκε στο Μουζάκι, αλλά και άλλα κέντρα υγείας που χρειάζονται ενίσχυση με γιατρούς, με νοσηλευτές και με υποδομές. Και τα ζητήματα φυσικά του πολιτισμού, του αθλητισμού, γιατί η νεολαία θα πρέπει και να ψυχαγωγείται και να αθλείται, και όλα αυτά τα ζητήματα είναι απαραίτητα για να εκκινήσει ξανά η ζωή στην Καρδίτσα από όλες τις πλευρές, και όχι μόνο από το να βρεις ένα σπίτι που προέχει φυσικά και να μπεις μέσα για αυτούς που έχουν ξεσπιτωθεί, αλλά χρειάζονται όλα αυτά. Να αποκατασταθεί η Δημοτική Πινακοθήκη. Εμείς κάναμε και παρεμβάσεις, πρέπει να ξέρετε, και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και παντού, γιατί καταστράφηκαν σπουδαία έργα καλλιτεχνών καρδιτσιωτών που τα είχαν δωρήσει για να γίνουν περιουσία του λαού της Καρδίτσας. Και μείναν εδώ, και τώρα πολλά από αυτά έχουν καταστροφεί γιατί πλημμύρισε, τα είχαν στα υπόγεια εκεί στη Δημοτική Πινακοθήκη. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι προτεραιότητα. Για μας όλα είναι προτεραιότητα. Γιατί ο λαός της Καρδίτσας αξίζει πολλά, έχει δώσει πολλούς αγώνες δεκαετίες τώρα για να ορθοποδήσει, για να ξεπεράσει προβλήματα. Είναι λαός αγωνιστής, όπως είναι και όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, η αγροτιά της πατρίδας μας, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι γυναίκες. Και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Ακούτε τι γίνεται τώρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Και επειδή έλεγα ξεκινώντας ότι δεν θέλω να πω πολλά λόγια, εμείς αυτά που σας είπαμε και άλλα που, που μας καταθέσαν οι φορείς εδώ, θα τα προωθήσουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στα εργατικά σωματεία και στους αγροτικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες παντού. Θα κοιτάξουμε να παλέψουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, συσπηρωμένοι, αλλά στους δρόμους του αγώνα. Και όχι για να μας δουλεύουν οι κυβερνήσεις και τα διάφορα άλλα αστικά πολιτικά κόμματα που έρχονται και κάνουν περατζάντες εδώ, αλλά χωρίς να λύνουν τα προβλήματα για δεκαετίες τώρα, και ιδιαίτερα τώρα με τις πλημμύρες που έχει και ο λαός της Καρδίτσας, αλλά και ο υπόλοιπος λαός της πατρίδας μας. Γεια σας, καλή δύναμη, υγεία σε όλους. Εδώ είμαστε, θα δείτε τους κομμουνιστές ξανά μπροστά.